Εξοχότατε κύριε Γενική Πρόξενε, αγαπητοί πατέρες, θέλω να ευχαριστήσω όλους που ήρθετε να παρακολουθήσουμε αυτήν την τόσο ωραία εκδήλωση. Όπως ξέρετε, ο πατήρ Σάββας επιμελείται μιας πολύ ωραίας εκπομπής που λέγεται Ανέσπερον Φως και είναι μέρος της διακονίας της Εκκλησίας και της προσφοράς προς την παροικία στο θρησκευτικό τομέα. Δεν είναι κάτι ήχηση καθ' αυτό, αλλά είναι πολύ ωραίο πρόγραμμα. Επιμελείται διάφορων θεμάτων που είναι πάντοτε επίκαιρα, σύμφωνα με την εποχή του χρόνου. Και απόψε, νομίζω έχει διτών σκοπών η εκδήλωση αυτή, είναι και να εορτάσουμε, να χαιρετήσουμε τις 200 τόσες εκπομπές της ωραίας αυτής προσπάθειας, αλλά και να τιμήσουν τον άνθρωπο ο οποίος βοηθά οικονομικά και στηρίζει την εκπομπή αυτή. Και όπως ξέρετε, χωρίς το οικονομικό δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν είναι το παν, αλλά χρειάζεται οικονομική στήριξη. Χωρίς την οικονομική στήριξη δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Χελένικ για όλη την βοήθεια που προσφέρει και προς την παροικία γενικά, αλλά και προς την Αρχιεπισκοπή, στο έργο της Αρχιεπισκοπής αυτό, για την προβολή της θρησκευτικής ταυτότητας της παροικίας μας. Να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Σάββαν που επιμελείται αυτής της εκπομπής και όλους που συμβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο. Βέβαια, αναντίλεκτα πρέπει πάντοτε να ευχαριστήσουμε και να είμαστε ευγνώμενες και στην ελληνική και στην κυπριακή πρεσβεία για την στήριξη που παρέχουν στο σύνολο της ομογένειας του ελληνισμού, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε όλους εύχομαι χρόνια πολλά. Όπως είπαμε και ιδιαίτερα, είδατε όλοι ότι οι Αρμένοι κατάφεραν να καταστήσουν αυτήν την γενοκτονία των Αρμενίων διεθνές γεγονός, να καταφέρουν να πάρουν ψηφίσματα σε πολλά κοινοβούλια και μάλιστα και στην Ευρώπη. Γι' αυτό πρέπει όλοι να συμβάλλουμε με οποιοδήποτε τρόπο ώστε να καταστεί τουλάχιστον γνωστόν αυτό το γεγονός, το ιστορικό γεγονός του αφανισμού ενός μεγάλου ιστορικού κομμάτι του ελληνισμού. Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για όλες τις προσπαθίες σας. Σε όλους, καλό βράδυ. Αγαπητοί πατέρες, εξοχότατε κύριε πρόξενε της Ελλάδος, κύριε πρόεδρε του Hellenic TV, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχει δύο κομμάτια η απόψινη παρουσίαση. Η πρώτη αφορά την ιστορία της εκπομπής, συνοπτικά, πώς έφτασε και πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Και βέβαια τους συντελεστές για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η εκπομπή. Και το άλλο κομμάτι είναι μία μικρή short ομιλία. Δεν θα σας κουράσω πολύ, αλλά νομίζω ότι μας αφορά όλους. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ που βρίσκεστε εδώ απόψε μαζί μας για να γιορτάσουμε τα 4 χρόνια ή αν θέλετε τις 200 προβολές της εκκλησιαστικής εκπομπής της Αρχιεπισκοπής Θυατήρων Ανέσπερον Φως. Και λέγω της Αρχιεπισκοπής Θυατήρων, καθώς το Ανέσπερον Φως ξεκίνησε να προβάλλεται από την ελληνική τηλεόραση του Λονδίνου, το Hellenic TV δηλαδή, το χειμώνα του 2011, κατόπιν πρωτοβουλίας αλλά και με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας Θυατήρου και Μεγάλης Βρετανίας, κυρίου Γρηγορίου. Το Ανέσπερον Φως συνεχίζει να προβάλλεται κάθε Σάββατο απόγευμα στις 7.30 στη θέση της εκκλησιαστικής εκπομπής «Αύριο είναι Κυριακή», που τότε είχε διακοπεί η προβολή της και την οποία παρουσίασε με ιδιαίτερη επιτυχία, αγάπη και μεράκι, όπως άλλωστε κάθε διακονία που προσφέρει, ο πατέρας Ιωσήφ Παλιούρας επί 20 χρόνια. Σκεφτείτε τον αριθμό. 20 χρόνια. Κάθε εβδομάδα έκανε εκπομπή. Η εκπομπή «Αύριο είναι Κυριακή», προς όφελος όλων μας, ξεκίνησε πάλι να προβάλλεται λίγο αργότερα με ιδιαίτερη επιτυχία, ενώ παράλληλα ο πατέρας Ιωσήφ δημιούργησε και μια νέα πολύ αξιόλογη εκπομπή, το «Δράξαστε Παιδείας», που πραγματεύεται θέματα παιδείας αλλά και πολιτιστικά ζητήματα. Και πολλά ιστορικά θέματα. Το φετινό καλοκαίρι, αγαπητοί μας, το Ανέσπερον Φως ολοκληρώνει 200 προβολές, χωρίς να έχει υπάρξει ούτε ένα Σάββατο που να μην έχει προβληθεί. Το Ανέσπερον Φως αποτελεί έτσι μια σταθερή, συνεπή και σοβαρή εκκλησιαστική εκπομπή. Μόνιμη συντροφιά όσων το παρακολουθούν από Αγγλία, Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, αλλά και Αμερική και Αυστραλία. Κάποιες φορές μετά από αιτήματα του κοινού, στο email που έχουμε φτιάξει και στην ιστοσελίδα, προβάλαμε κάποιες εκπομπές σε επανάληψη,
γιατί ήταν πολύ σημαντικές και θεωρήθηκε απαιτούμενο να τις ξαναπροβάλλουμε. Κάποιες από τις εκπομπές αυτές έχουν κερδίσει μερικές χιλιάδες views, όπως λέγεται στην ορολογία των δικτυακών βίντεο. Πολλοί προσκεκλημένοι τίμησαν την εκπομπή με την παρουσία τους, διανθίζοντας με θεολογικές γνώσεις την επιστημονική κατάρτιση και τις γνώσεις τους πάνω στα αντικείμενα τα οποία καλέστηκαν να μιλήσουν. Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας κύριος Γρηγόριος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τροπαίου κύριος Αθανάσιος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κιανέων κύριος Χρυσόστομος και πολλοί από τους κληρικούς μας, καθώς και λαϊκοί επιστήμονες και άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, ενώ υπήρξαν και προσκεκλημένοι από την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες χώρες, όπως καθηγητής θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κύριος Νικόλαος Νικολαίδης, ο Αγιοταφίτης Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Δελιόγλου, καθώς και ο Αρχιεπίσκοπος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο οποίος μας έκανε ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο κύριος Θεόφιλος, πριν 3 χρόνια επισκεφθήκαμε εμείς τα Ιεροσόλυμα και μαγνητοσκοπήσαμε ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα δικό του για το ανέσπερον φως, που δεν είναι άλλο από το Άγιο Φως, έτσι, αυτό που βγαίνει από τον Πανάγιο Τάφο την ημέρα της Αναστάσεως. Και επειδή αγγίζει πάρα πολύ το ζήτημα αυτό την Αγιοταφική Αδελφότητα, μας έδωσε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, το οποίο το είχαμε προβάλει στην πρώτη επέτειο του ενός χρόνου. Η εκπομπή Ανέσπερον Φως έχει ως τώρα διαπραγματευτεί και θα διαπραγματεύεται ενδιαφέροντα θεολογικά ζητήματα σε απλή γλώσσα, ώστε να γίνονται κατανοητά και ευχάριστα στον τηλεθεατή. Αγγίζω όμως συχνά και θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος που άπτονται της προαγωγής της πνευματικής και ψυχικής υγείας, της δημιουργικότητας, της τέχνης, της βυζαντινής μουσικής και της αγιογραφίας. Υπήρξαν και θα υπάρξουν καλεσμένοι από το χώρο της Εκκλησίας και όχι μόνο. Επιστήμονες θεολόγοι, ιατροί και επιστήμονες άλλων συναφών κοινωνικών επιστημών, καθώς και καθηγητές βυζαντινής μουσικής, αγιογραφίας και άλλοι άνθρωποι των τεχνών. Μέχρι σήμερα, το σκηνικό στο οποίο γίνεται η εκπομπή, το background δηλαδή, το πλατό, έχει αλλάξει 2 φορές. Ξεκινήσαμε με τη διάσωση του Αποστόλου Πέτρου από τον Χριστό, όταν εκείνος άρχισε να καταποντίζεται στα αγριεμένα νερά. Πρόκειται για μία αγιογραφία σε καμβά, την οποία φιλοτέχνησε επί τούτου με απαράμιλη δεξιοτεχνία και μας προσέφερε δωρεάν, απολύτως δωρεάν, ο αγιογράφος της παροικίας μας, κύριος Ελευθέριος Φουλίδης, τον οποίο έχουμε σήμερα την τιμή να έχουμε μαζί μας απόψε, εδώ, ο κύριος Φουλίδης. Να τον χαιρετήσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό εργοτέχνης, το οποίο μένει στο Hellenic TV, είναι στον τοίχο του Hellenic TV και κάθε φορά που το επισκεπτόμαστε έτσι μας κάνει και αισθανόμαστε πάρα πολύ όμορφα. Εδώ είναι ο Σεβασμιότητος Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων, όπως όλοι τον γνωρίζετε. Εδώ είναι στιγμιότυπο από την συνέντευξη που πήραμε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, στον Μακαριότατο. Εδώ είναι το πρώτο πλατό της εκπομπής και πίσω φαίνεται ο πίνακας που μας έκανε ο κύριος Φουλίδης. Είναι κάτι μεταξύ αγιογραφίας και ζωγραφικής. Γιατί θα παρακολουθήσετε, θα προσέξετε ότι το background είναι λίγο πιο μοντέρνο. Αργότερα, από το Φεβρουάριο του 2013, με το πέρασμά μας στην ψηφιακή επεξεργασία του πλατό, δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική απόδοση ενός vintage σαλονιού με μπορντότα πετσαρία και Chesterfield καναπέ, να το δείτε κιόλας, ενώ επάνω, σε ψηφιακό κάδρο, δέσποζε η ίδια πάντοτε υπέροχη αγιογραφία του κυρίου Φουλίδη. Η πρώτη εκπομπή αυτής της περίοδου ήταν αφιερωμένη στον 50ο ψαλμό. Αυτό όλο το πλατό που βλέπετε είναι ψηφιακό. Δεν υπάρχει ούτε καναπές, δεν υπάρχει ούτε ταπετσαρία, ούτε πίνακα, ούτε τίποτα. Είναι όλο blue gold. Με τη συμβολή του κυρίου Γιώργου Λίγκου τα έχουμε καταφέρει αυτά. Από το Μάιο του 2014, ένα νέο σπουδαίο βήμα εξέλιξης έγινε για το Ανέσπερον Φως. Την παραγωγή καθώς και τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο γνωστός και διακεκριμένος για τις παραγωγές του εντός Ελλάδας και στο εξωτερικό παραγωγός κύριος Ντίνος Σταυρίδης. Πρέπει να τον γνωρίζετε οι περισσότεροι από μια παραγωγή που είχε κάνει τον Άρχοντα των Βαλκανίων. Ήταν δική του παραγωγή, όπως επίσης και άλλες σειρές στην ελληνική τηλεόραση, αλλά και την καθιερωμένη γιορτή στην Ολυμπία, στην αρχαία Ολυμπία, τα Ολύμπια, ήταν δικιά του παραγωγή και είχε φέρει τεράστια ονόματα. Ηθοποιούς,
χορευτές, είχε φέρει τον, τον Ουρέγεφ και άλλους πολλούς. Στο σημείο λοιπόν εκείνο που αναλαμβάνει ο κύριος Ταυρίδης, η πρώτη εκπομπή ξεκινάει με το όνομα «Η Αναγέννηση και η Τέχνη του Θεού» και έχει να κάνει με την τέχνη, τη ζωγραφική, στην Αναγέννηση και στην εποχή του Μπαρόκ. Αλλάζει ριζικά λοιπόν ο τρόπος εκφοράς της εκπομπής. Προηγουμένως υπήρξε μια συγκεκριμένη δομή, η οποία αποτελείται από συνεχή λόγο δικό μου, είμαι καλεσμένο, και τρία μουσικά διαλύματα τα οποία εμπλουτίζονταν με ανάλογες με το θέμα εικόνες. Τώρα οι τίτλοι έναρξης και λήξης, τότε μάλλον, επενδύονταν με τον 135ο ψαλμό, το «Εξομολογήστε το Κυρίο», από τον πρωτοψάλτη και άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Θεόδωρο Βασιλικό. Οι περισσότεροι πρέπει να τον γνωρίζετε. Στη νέα δομή παρακολουθούμε μεγάλες αλλαγές. Νέοι τίτλοι έναρξης και λήξης, μουσικά επενδεδημένες με την εκπληκτική Νάνα Μούσχουρη να ερμηνεύει το «Mon Dieu» και το «Gloria Eterna» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Παρουσιάζεται σε αυτό το στιγμιότυπο ένα slide show από αναγεννησιακούς και μπαρόκ πίνακες μεγάλων καλλιτεχνών, με θεματολογία από τη ζωή του Χριστού βεβαίως. Στο κύριο σώμα της εκπομπής δεν συναντάμε πλέον μουσικά διαλύματα, αλλά μικρές γέφυρες, bridge που λέμε, δομημένες με την προβολή ενός πίνακα και βραχύχρονο μουσικό πέρασμα. Η εκπομπή αποκτά ένα πιο ευρύ καλλιτεχνικό ύφος και μας επιτρέπει να πειραματιστούμε περισσότερο με κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα. Ξεφεύγουμε από τον αμιγώς εκκλησιαστικό χαρακτήρα και πάμε και σε πιο κοινωνικά θέματα. Και φτάνουμε στο σήμερα, αγαπητοί μας, όπου με αυτή την μαγιά δημιουργούμε τις πρώτες δύο εκπομπές με εξωτερικά γυρίσματα και με το ύφος που να παραπέμπει σε ντοκιμαντέρ. Η εκπομπή του προηγούμενου Σαββάτου, που πέρασε, υπό τον τίτλο «Το χέρι του Θεού, η αγιογράφηση ενός ναού», είναι ένα ντοκιμαντέρ με θέμα την αγιογράφηση του ναού, το οποίο είχε ως αφορμή την πρόσφατη έναρξη και ολοκλήρωση της αγιογράφησης της κόγχης του ιερού, του ναού Αγίων Παντελεήμονος και Παρασκευής, στο Χάρο του Βορειοδυτικού Λονδίνου. Η επόμενη εκπομπή, αυτή που θα προβληθεί αύριο το απόγευμα στις 7.30, με τίτλο «Ψυχική υγεία και οικογένεια», όπως μαρτυρεί ο τίτλος της, αποτελεί ένα αφιέρωμα στη σπουδαιότητα της οικογένειας ως προστατευτικό περιβάλλον και παράγοντα κατά την εγκατάσταση ψυχικής νόσου. Η εκπομπή διανθίζεται βεβαίως από την συνέντευξη της αξιόλογης ψυχολόγου κυρίας Παναγιώτας Μπουντή, η οποία τοποθετείται ευστόχως και με ιδιαίτερη επιστημονική σαφήνεια σε κάθε θέμα που θίγει η έρευνα της εκπομπής. Και οι δύο αυτές τελευταίες εκπομπές ξεφεύγουν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από το στούντιο. Με νέο εξοπλισμό, κάμερες και φώτα, ξεκινάει μια νέα εποχή με εξωτερικά γυρίσματα. Οι δυσκολίες είναι πολλές, ο χρόνος που απαιτείται βέβαια για την προετοιμασία, τα γυρίσματα και όλο το μοντάζ είναι πλέον τριπλάσιος. Τα έξοδα μεγάλα και η εθελοντική εργασία διάκοπη. Σε αυτό το σημείο θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια μεγάλη αλήθεια. Τίποτα από όσα ανέφερα μέχρι τώρα δεν θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα. Τίποτα δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί αν δεν υπήρχε η συμβολή ενός σπουδαίου ανθρώπου σε όλο αυτό το έργο. Από τα πρώτα βήματα της εκπομπής μέχρι και σήμερα, και ελπίζουμε και στο μέλλον, ο αγαπητός μας φίλος και σπουδαίος άνθρωπος κ. Πανίκος Δημητρίου, ιδιοκτήτης του γραφείου Δημητρίου and English Funeral Directors, στηρίζει οικονομικά και προάγει την εκπομπή Ανέσπερον Φως, στηρίζει το Hellenic TV με την ευγενή και αδιάλειπτη χορηγία και δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να βελτιώνουμε ολοένα την ποιότητα της εκπομπής μας. Ο αθόρυβος αυτός γίγαντας σηκώνει στις πλάτες του μεγάλο μέρος από τα έξοδα που απαιτούνται για να φτάσει όλη αυτή η προσπάθεια σε εσάς. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Πανίκο Δημητρίου και το γραφείο του Δημητρίου and English Funeral Directors, που έχει στηρίξει το ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό Λονδίνου Hellenic TV στην προσπάθειά του να προβάλλει την εκπομπή Ανέσπερον Φως αδιάκοπα με κάθε μέσο προς όλο τον κόσμο και να καλέσω στο βήμα τον εξοχότατο πρόξενο της Ελλάδος, κύριο Δεμέστιχα, για να δώσει ένα τυπικό και συμβολικό δώρο που ετοιμάσαμε για τον κύριο Δημητρίου και αν επιθυμεί να μας πει λίγα λόγια ο κύριος Δεμέστιχας για το Ανέσπερον Φως. Κάθε φορά που συναντώ τον πατέρα Σάβα, μου δημιουργείται απορία πώς προλαβαίνει όλα αυτά τα οποία, γιατί τον βλέπουμε παντού. Δηλαδή, ενώ έχουμε όλοι 24 ώρες μέσα στην ημέρα, ο πατήρ Σάβας πρέπει να έχει παραπάνω, δεν ξέρω πώς το κάνει. Θα μου το συγχαρώ.
διότι αναπτύσσει ένα έργο το οποίο μας κρατά όλους ενωμένους. Και να πω ότι η Ομογένεια πάντοτε κατάφερε να κρατήσει την ταυτότητά της αφενός μεν χάρη στην Εκκλησία, αφετέρου χάρη σε σημαντικούς ανθρώπους που βοηθούσαν τα κοινά, όπως είναι ο κ. Δημητρίου, διότι δεν μπορεί κανείς να κάθε σπίτι και να πει τα κατάφερα στην Αγγλία, δεν με ενδιαφέρει η κοινότητα, δεν ασχολούμαι. Πρέπει να είναι παρόν, να τιμά την καταγωγή του, τη γλώσσα που μιλάει και τους προγόνους του, και τέτοια περίπτωση είναι ο κ. Δημητρίου, ο οποίος δείχνει με το ενδιαφέρον του ότι αυτή εδώ η παροικία αξίζει της προσοχής μας και της υποστήριξης όλων μας για να καταφέρει να επιβιώσει. Συγχαρητήρια και πάλι και ελπίζουμε να συνεχίσετε. Ευχαριστούμε και πάλι. Στο σημείο αυτό, και πριν προχωρήσω στο κύριο μέρος της ομιλίας, θα ήθελα να κόψουμε μία τούρτα συμβολικά, γιατί φέτος το καλοκαίρι, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ολοκληρώνουμε ένα κύκλο 200 προβολών της εκπομπής Ανέσπερον Φως. Θα καλέσω στο βήμα τον κύριο Φελά για να μας πει δύο κουβέντες και να σβήσουμε μαζί τα κεριά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους που ήρθατε εδώ να μας συμπαρασταθείτε σε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ όλους. Για μερικούς που δεν ξέρουν, εδώ είναι ο 25ος χρόνος εκπομπής του Hellenic TV. Αρχίσαμε το 1990. Και καθώς έλεγε εδώ ο Πάτερ Σάββας, μας ακούνε στην Αυστραλία, σε όλες τις γωνιές της γης. Ο Γιώργος παίρνει τηλεφωνήματα από την Αργεντινή, από μέρη που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς, το Τόκιο, από τη Βουλγαρία. Τέλος πάντων, ξεκίνησε στις 10 Δεκεμβρίου του 1990 με 13 σπίτια στο Camden Town. Και σύντομα, μέσα σε ένα χρόνο, είχαμε 1.000 σπίτια ενωμένα. Και από το 2006 έχουμε πάει σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Αυτή είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας. Και ευχαριστούμε όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν σε αυτό το έργο. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και τον ίδιο ζήλο, γιατί πρέπει να κρατήσουμε την παράδοσή μας, κρατήσουμε τα ήθη και έθιμα μας, τη γλώσσα μας, τη θρησκεία μας. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο, πριν σβήσουμε τα κεριά, ότι ο κύριος Φελάς είναι ένας επιστήμονας ο οποίος ασχολείται με δορυφόρους. Εργάζεται στη Γαλλία και εργάζεται για να σηκώσει δορυφόρους. Και ποιος ήταν ο δορυφόρος, ο ελληνικός, πώς ήταν το όνομα? Χελάσατ. Ο Χελάσατ ήταν τεχνολογικό επίτευγμα του κυρίου Φελά. Ήταν το νούμερο 18. Έχω κάνει 23 δορυφόρους. Έχει κάνει 23 δορυφόρους. Δεν είναι τυχαίο. Και είναι και ο ίδιος στηρίζει εθελοντικά και οικονομικά το Hellenic TV τόσα χρόνια. Σίγουρα, ναι. Και οφείλουμε να το πούμε αυτό. Χρόνια πολλά, λοιπόν, για όλους. Ως επαιτειακή ευχή, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να απευθύνω μία έκκληση προς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος δεν μπορούσε να είναι παρόν, γιατί ταξίδεψε στη Σκωτία να κάνει δύο χειροτονίες και επιστρέφει σήμερα το βράδυ, και στους αγαπητούς πατέρες της Αρχιεπισκοπής μας. Μέσω του καναλιού, λοιπόν, και μέσω της προβολής αυτής της εορτής, απευθύνω μία έκκληση. Η προετοιμασία της εκάστοτε εκπομπής απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο, κόπο, έξοδα, μελέτη και προσοχή για κάθε πτυχή της, από τη θεματολογία, από τα κείμενα, τις φωτογραφίες και τους ύμνους που επιλέγονται, μέχρι και την επιλογή του προσώπου που θα μπορούσε να αναλύσει το εκάστοτε ζήτημα. Μέχρι σήμερα, δόξα ο Θεός, κάθε κληρικός, αλλά και κάθε λαϊκός στον οποίο απευθυνθήκαμε για να έρθει στην εκπομπή να μιλήσει για κάποιο ζήτημα, ανταποκρίθηκε με αγάπη σε αυτό το αίτημά μας. Θα επιθυμούσαμε, λοιπόν, να συνεχίσουν οι κληρικοί μας να ανταπεξέρχονται στα αιτήματά μας για να διανθίσουν την εκπομπή με τις γνώσεις τους και να συνεχίσει έτσι το εθελοντικό έργο αυτό, με το οποίο έχει πλέον μπει σε εκατοντάδες σπίτια ο θεολογικός λόγος και η εκκλησιαστική θεματική, χάρη και στην αρρωγή του Hellenic TV, που αγόκιστα προωθεί την εκπομπή με κάθε τρόπο. Ζητούμε δε και τη συμβολή όλων στην ανάπτυξη ιδεών για τη θεματολογία της εκπομπής. Κάθε ένας από εσάς που έχει κάποιο ζήτημα το οποίο κρίνει ότι θα μπορούσε να συζητηθεί και να βρούμε κάποιον ανάλογο ειδικό, επιστήμονα,
με τον οποίο να το συζητήσουμε. Θα ήταν καλό να μας ενημερώσει. Υπάρχει στο σελίδα του Ανεσπέρνου Φωτός, έχει και email, να μπορούσε να μας στείλει κάθε αίτημα, κάθε ιδέα που έχει για να κάνουμε μια εκπομπή. Αυτό είναι για τα χρόνια πολλά. Είναι μια τούρτα με κάμερα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα θέμα και θα κλείσουμε την απόψινή μας εκδήλωση, πριν προχωρήσουμε στο να πιούμε ένα καφέ και να πάρουμε έτσι μερικά κεράσματα, το οποίο είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί, πιστεύω, όλους μας. Θα περάσω λοιπόν σε μια άλλη διαφορετική σκοπιά του Ανεσπέρου Φωτός, αγαπητοί μας. Θα ξεφύγω λίγο από τα τετριμένα και θα κάνω μια μνήμα που οφείλω να κάνω. Οφείλω σε εσάς, στους πιστούς χριστιανούς και στους αδελφούς και συλλειτουργούς ιερείς, παρόντες και μη. Το βασικό ζήτημα και ο λόγος ύπαρξης της εκπομπής Ανέσπερον Φως, των άλλων επίσης εκπομπών που επιμελείται ο πατέρας Ιωσήφ, καθώς επίσης και των ραδιοφωνικών εκπομπών της Εκκλησίας στο London Greek Radio, στον LGR και κάθε προσπάθεια που καταβάλουμε ως ιερείς, είναι ένας αγαπητή μας. Η διάδοση του Λόγου του Θεού. Μετά από κάθε προσπάθεια που καταβάλουμε, πίσω από κάθε παραγωγή και αγώνα, κάτω από όσα εσείς λαμβάνετε έτοιμα σαν ολοκληρωμένα βίντεο ή εκπομπές ή κήρυγμα ή περιοδικό ή σύγγραμμα ή ακόμα και συμβουλή, υπάρχει, ζει και αναπτύσσεται μία μονάχα ιδέα. Η βελτίωση της ηθικής μας υπόστασης. Η ανάπτυξη ενός συστήματος αξιών ικανών να μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους και να μας οδηγήσουν στη σωτηρία. Και δεν υπάρχει κανένας δρόμος για τη σωτηρία, καμία οδός εκτός του Ιησού Χριστού. Εκείνος είναι η μόνη αλήθεια και η μόνη οδός. Ο ιδρώτας και οι θυσίες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί κάθε κείμενο, κάθε έρευνα, κάθε παραγωγή, κάθε καρπός, είναι ιδρώτας με αγωνία, λαχτάρα, πίστη και ελπίδα, αγάπη και προσμονή για τη σωτηρία τη δική μας και τη δική σας. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω ούτε να αναφέρω κάθε προσωπική θυσία. Αρκούμε στο να σας επισύσω την προσοχή πως όλοι οι ιερείς της παροικίας, ο καθένας με τον τρόπο του, πονάει, κλαίει και προσεύχεται, δουλεύει σκληρά, αγωνιά και ξεπερνά τον εαυτό του, ταπεινώνεται και υπομένει πολλά προκειμένου να μπορέσει με ένα χαμόγελο, μια συμβουλή, το παράδειγμά του, την αγάπη του και το ρόλο του, να μας πάει όλους ένα βήμα πιο κοντά στη Βασιλεία του Θεού. Η ιεροσύνη δεν είναι πράξη αυτονόητη. Απαιτεί αγώνες και θυσίες. Και οι αγώνες και οι θυσίες χρειάζονται έναν ιερέα δυνατό, μορφωμένο και αισιόδοξο για να κάνει το έργο του πράξη. Τα εμπόδια είναι ανθρώπινα και οι σκόπελοι κοινοί στο δρόμο για τη σωτηρία όλων μας. Όμως ο ιερέας φέρει στο λαιμό του το πετραχύλι που είναι φορτωμένο με τις ευθύνες και των δικών σας ψυχών. Ο λαιμός βαραίνει και η πορεία γίνεται ανηφορική και δύσκολη. Κάθε μας κουβέντα, κάθε μας πράξη είναι σημαντική όχι πλέον μόνο για τη δική μας σωτηρία, αλλά και για τη δική σας. Η πραότητα, η ηρεμία και η συνεχής έκφραση της αγάπης είναι αυτό που όλοι περιμένετε από εμάς. Το ίδιο όμως περιμένουμε και εμείς από εσάς. Η στήριξη στο έργο της σωτηρίας δεν καθιστά το λαϊκό υπηρέτη της Εκκλησίας υποδεέστερο των ιερέων. Αντιθέτως. Όταν ο άνθρωπος αναζητά μια αγαστή συνεργασία με τους ιερείς του και όταν ευκολύνει το έργο τους, τότε ο Θεός του εξασφαλίζει μια θέση στη Βασιλεία του. Ο ιερέας χρειάζεται τη στήριξή σας. Ο κόσμος που ξημερώνει είναι δύσκολος και αδυσόπιτος. Οι προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά μας και ζούμε σήμερα είναι μεγάλες. Ο δρόμος μας κινδυνεύει να στρεβλωθεί. Η ψυχή μας κινδυνεύει να χαθεί στο άπατο φρέαρ των αμαρτιών μας. Χρειαζόμαστε τη στήριξή σας. Χρειαζόμαστε ανθρώπους με χαμόγελο, με ευχάριστη διάθεση, με όρεξη για πρόοδο και έργο, με πρωτοβουλίες υπέρ της ανάδειξης του έργου της Εκκλησίας. Χρειαζόμαστε συνεργάτες και επιτροπές με αγάπη και κατανόηση, με διάθεση σωτηριολογική και όχι απλά διοικητικούς υπαλλήλους που μας πλαισιώνουν με το γράμμα του νόμου. Οι Ιουδαίζουσες νομικίστικες συμπεριφορές δεν χωράνε επιτέλους στην Εκκλησία. Η Εκκλησία χρειάζεται μόνο πίστη και αγάπη, αλλά και εμπιστοσύνη στο σωτηριολογικό ρόλο του ιερέα. Ο ιερέας δεν είναι ούτε γραμματέας, ούτε καθαρίστρια, ούτε λογιστής, ούτε υπάλληλος με τη στενή αυτή έννοια της εκτέλεσης καθηκόντων. Ο ιερέας είναι πρώτα απ' όλα λειτουργός του Θεού και είναι αυτός ο οποίος φέρει την ευθύνη για τη σωτηρία της ψυχής μας και σας. Σαφώς και με προθυμία και αγάπη θα κάνει ο ιερέας όσα είναι ανάγκη και όσα η ανάγκη επιτάσσει, προκειμένου και ο ναός να είναι ευπρεπής και οι απαιτήσεις καλυμμένες. Αλλά αν δεν γίνει κατανοητό από όλους μας ότι ο ιερέας έχει ποιμαντικό πρωτίστως ρόλο, τότε όχι απλώς παρεμποδίζεται και ανακόπτεται ο πραγματικός του ρόλος, αλλά ανακύπτει και ο κίνδυνος ρήξης μεταξύ ιερέων,
προϊσταμένων λαϊκών επιτρόπων και αρχών. Κάτι το οποίο οδηγεί κατευθείαν όλους όσους εμπλέκονται σε αυτό, σε χωράφια του διαβόλου έξω από το δρόμο του Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε πως αν συναντήσεις στο δρόμο έναν άγγελο και έναν ιερέα, χαιρετάς πρώτα τον ιερέα. Ο ποιμαντικός ρόλος του ιερέα περιλαμβάνει κύκλους μελέτης της Αγίας Γραφής, κατηχητικό σχολείο, ποιμαντικές επισκέψεις σε ιδρύματα, νοσοκομεία, γεροκομεία, φυλακές, αλλά και σχολεία. Περιλαμβάνει ποιμαντικές επισκέψεις σε άλλες ενορίες, σε προσκυνήματα, σε πολιτιστικά δρόμενα, οργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων, εκπαιδευτικών ομιλιών, ενημερωτικών συναντήσεων. Ο ποιμαντικός ρόλος του ιερέα είναι όλα όσα δεν φαίνονται, είναι όλα εκείνα που όταν τα κάνει ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι ο ιερέας είναι ανεπαρκής και μη παραγωγικός. Και ο ίδιος ο κόσμος αυτός υποστηρίζει πως μόνο όταν ο ιερέας κάνει τα λογιστικά, καθαρίζει το ναό, κάνει το γραμματέα και τον τηλεφωνητή, μόνο τότε είναι παραγωγικός. Στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε πως όταν οι Έλληνες γόγγισαν πως οι μαθητές, οι 12 μαθητές του Χριστού, δεν τους υπηρετούσαν όπως ήθελαν, τότε οι μαθητές κάλεσαν το πλήθος και τους είπαν. Προσέξτε, οι 12 μαθητές του Χριστού απέναντι στους Έλληνες, διότι οι νεοτροπίες αυτές δυστυχώς είναι ελληνικές. Ούκ αρεστών εστίν ημάς καταλήψαντες το λόγον του Θεού διακονήν τραπέζες. Επισκέψασε ουν αδελφοί άντρας εξ ημών μαρτυρούμενος επτά, πλήρης πνεύματος Αγίου και Σοφίας, ουξ καταστήσομεν επί της χρείας ταύτης. Ημείς δε την προσευχή και τη διακονία του λόγου προσκαρτερήσομεν. Οι ίδιοι δηλαδή οι Απόστολοι διόρισαν επτά ανθρώπους να διακονούν σε όσα οι άλλοι περίμεναν εσφαλμένα από αυτούς να κάνουν. Και εκείνοι έκαναν το έργο τους που δεν ήταν άλλο από την προσευχή και τη διακονία του λόγου. Δεν λέγω όλα αυτά για να δείξω πόσο σημαντικοί είμαστε, αγαπητοί μου. Και με συγχωρείτε αν μακρηγορώ ή αν σας σκανδάλισα με αυτά που λέω. Αντιθέτως, τα λέγω επειδή ακριβώς είμαστε ασήμαντοι σαν άνθρωποι και δεν μπορούμε από μόνοι μας κάποιες φορές να προστατεύσουμε την ιεροσύνη μας, που αυτή είναι η σημαντική. Να την προστατεύσουμε από την παραγνώρισή της και από τις επιθέσεις εναντίον της. Να την φυλάξουμε από τις προσβολές και τους εμπτισμούς. Η ιεροσύνη είναι μυστήριο, είναι χάρη Θεού. Ο σεβασμός που απαιτούμε δεν είναι στην αυθεντία μας ως άνθρωποι, αλλά στο σχήμα, αυτό που ο Θεός μας πέρασε μέσω των Αποστόλων. Επιστρέψτε μου να πω πως επιτέλους έχουμε ανάγκη να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει ιερέας. Δεν σημαίνει σπουδαία προσωπικότητα. Μπορεί κάποιος και να είναι, αλλά δεν τον κάνει ιεροσύνη σπουδαίο. Η ιεροσύνη όμως τον κάνει ικανό να μας οδηγήσει στη σωτηρία. Και αν αυτό το απαξιώνουμε, είναι σαν να απαξιώνουμε την ίδια μας τη σωτηρία. Ευχαριστώ πολύ.